Άρχισε σήμερα στην έρημο της Σαουδικής Αραβίας η μεγαλύτερη στρατιωτική άσκηση των Αμερικανικών και Σαουδαραβικών δυνάμεων από την ημέρα της Ιρακινής εισβολής στο Κουβέιτ με την κωδική ονομασία Επικείμενος Κεραυνός. Το Ιράκ χαρακτήρισε την άσκηση προκλητική ενέργεια επειδή πραγματοποιείται κοντά στα σύνορα με το κατεχόμενο Κουβέιτ. Αμερικανοί αξιωματούχοι ωστόσο αποφεύγουν να προσδιορίσουν πού ακριβώς γίνεται η άσκηση. Στον επικείμενο κεραυνό συμμετέχουν περίπου 2.000 Αμερικανοί πεζοναύτες, 1.000 πολεμικά αεροσκάφη και 16 πλοία συμπεριλαμβανομένου του αεροπλανοφόρου Midway που κατέπλεψε στην περιοχή του κόλπου στις αρχές του μήνα. Κατά την άσκηση δεν θα χρησιμοποιηθούν αληθινά πυρά. Κρατούνται μυστικές όμως όλες οι λεπτομέρειες για τις αρχικές φάσεις της επιχείρησης. Εκπρόσωπος του Αμερικανικού Πολεμικού Ναυτικού βεβαίωσε ότι στόχος της άσκησης δεν είναι να προκαλέσει τους Ιρακινούς, αλλά να συντονιστούν οι Αμερικανικές και άλλες δυνάμεις που βρίσκονται στην περιοχή. Μέχρι στιγμής έχουν γίνει 3 αμφίβιες μικρότερου μεγέθους ασκήσεις στην περιοχή. Ο επικείμενος κεραυνός πραγματοποιείται σε μια περίοδο κατά την οποία οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν αποφασίσει να διπλασιάσουν τον αριθμό των στρατιωτικών τους δυνάμεων στον Περσικό. Αξιωματούχοι του στρατού επιμένουν παρόλα αυτά ότι ούτε η κωδική ονομασία της άσκησης, ούτε όμως και ο χρόνος κατά τον οποίο πραγματοποιείται συνδέονται με κάποια επιχειρηματικά σχέδια των Αμερικανών. Μειώνονται στο μεταξύ οι πιθανότητες σύγκλησης μιας αραβικής διάσκεψης κορυφής, καθώς ο πρόεδρος της Συρίας Χαφέζ Αλ-Άσαντ και ο Αιγύπτιος πρόεδρος Χόσνι Μουμπάρακ ανακοίνωσαν σήμερα ότι δεν θα συμμετάσχουν σε αυτήν. Η αιμονή του Ιράκ στην κατοχή του Κουβέιτ, υποστηρίζουν, είναι αυτή που εμποδίζει την πραγματοποίηση μιας τέτοιας διάσκεψης. Νέο κύκλο επαφών θα έχει ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, James Baker, αναζητώντας μεγαλύτερη υποστήριξη στη χρήση στρατιωτικής βίας στον Περσικό, στην περίπτωση που αποτύχουν όλα τα ειρηνικά μέσα. Προσωπικότητες από το χώρο της πολιτικής και των γραμμάτων μετέχουν στην Ελληνική Επιτροπή Συμπαράστασης στο λαό του Κουβέιτ, η οποία δημιουργήθηκε πρόσφατα. Ανάμεσα σε αυτούς ο ακαδημαϊκός κ. Γιώργος Βλάχος, οι βουλευτές Βιργίνια Τσουδερού, Θόδωρος Κασίμης, Βασίλης Κοραχάης, Νίκος Αγγελόπουλος, Γιώργος Μπουγαράκης και άλλοι. Σε ανακοίνωση της Επιτροπής καταγγέλλεται η προσπάθεια του Ιράκ να εξαφανίσει την εθνική ταυτότητα του Κουβέιτ και να εξοντώσει το λαό του. Στην Σαουδική Αραβία, οι Αμερικανοί στρατιώτες δεν θα πρέπει να ευχαριστήθηκαν και τόσο πολύ όταν έμαθαν από τους διοικητές τους ότι οι συνάδελφοί τους που θα στείλει ο πρόεδρος των ΗΠΑ, George Bush, δεν θα τους αντικαταστήσουν. Έτσι, δεν θα έχουν την ευκαιρία να επισκεφθούν έστω και για λίγο τα σπίτια τους. Ο Νικόλας Βαφιάδης μεταδίδει. Ο Αμερικανός αντιστράτηγος Τζέι Μάιος δήλωσε ότι οι 150.000 στρατιώτες που θα έρθουν από τις Ηνωμένες Πολιτείες στην περιοχή του κόλπου δεν θα αντικαταστήσουν μέρος των δυνάμεων που βρίσκεται ήδη εδώ. Αποκλειστικός σκοπός είναι η ενίσχυση του συμμαχικού μετώπου κατά του Σαντάμ Χουσέιν. Δεν θα υπάρξουν αντικαταστάσεις, είπε ο αντιστράτηγος στους 1.400 πεζοναύτες του 3ου Συντάγματος που γιόρταζαν τα 215 χρόνια από την ίδρυση του Σώματος των Πεζοναύτων. Οι 150.000 άνδρες θα είναι σε κατάσταση ετοιμότητας για επίθεση κατά του Ιράκ μέσα σε ένα μήνα, είπε ο Τζον Μάρτα, μέλος τριμελούς αποστολής του Αμερικανικού Κογκρέσου σε μια άλλη μονάδα πεζοναύτων από τις 22 συνολικά που γιόρτασαν την επέτειο. Τα στιγμιότυπα που βλέπετε είναι από τις εκδηλώσεις στο 3ο Σύνταγμα, όπως τις κατέγραψε η κάμερα του Αντένα. Οι τρεις Αμερικανοί βουλευτές που ανήκουν στο Δημοκρατικό Κόμμα είπαν ότι η Ουάσιγκτον θα πρέπει να απαιτήσει από τον Σαντάμ Χουσέιν όχι μόνο την αποχώρηση από το Κουβέιτ, αλλά και την καταστροφή των χημικών και βιολογικών όπλων και τη ματέωση του προγράμματος ανάπτυξης πυρηνικών όπλων. Αν χρειαστεί πόλεμος για την καταστροφή του τρομερού οπλοστασίου του Ιράκ, τότε καλύτερα να γίνει τώρα που ο Σαντάμ βρίσκεται σε συγκριτικά μειονεκτική θέση. Οι βουλευτές ζήτησαν από την κυβέρνηση Bush να λάβει πρώτα την έγκριση των Ηνωμένων Εθνών και του Αμερικανικού Κογκρέσου και μετά να διατάξει επίθεση. Ο Τζον Μάρτα, που είναι πρόεδρος της πανίσχυρης Υποεπιτροπής Αμήνης του Αμερικανικού Κογκρέσου, εξέφρασε την άποψη ότι θα πρέπει να δοθεί παράταση 4 μηνών, ώστε να γίνει δυνατό να αποδώσει ο εμπορικός αποκλεισμός του Ιράκ. Ο κ. Μάρτα προέβλεψε ότι στο διάστημα αυτό θα γίνει απόπειρα δολοφονίας του Σαντάμ Χουσέιν. Ο τρόπος επίλυσης της κρίσης του κόλπου θα καθορίσει, είπαν οι Αμερικανοί βουλευτές, αν στον 21ο αιώνα θα επικρατήσει ο νόμος της ζούγκλας ή η διεθνής ένομη τάξη. Νικόλας Βαφιάδης, πολύ κοντά στα σύνορα με το Κουβέιτ, στη Σαουδαραβική έρημο, για τον Αντένα. Νέα ληστεία σήμερα, αυτή τη φορά στο Παγκράτη. Και αυτή τη φορά μάλιστα για χρήματα που με πολύ κόπο είχαν μαζευτεί για να πληρωθούν οι υπάλληλοι και οι φυσιοθεραπευτές της ελληνικής εταιρείας αποκατάστασης και προστασίας αναπήρων παιδών. Τα χρήματα, όπως θα δείτε στο ρεπορτάζ Γιώργου Φρήμη, ήταν 4 εκατομμύρια και η ληστεία έγινε σε βάρος των υπαλλήλων που τα μετέφεραν από την τράπεζα στο ίδρυμα. Είναι δύσκολο να δέχεις μισθούς στο κεφάλι. Οι Γιώργιος Ρωσίδης, 44 ετών, και Κυριάκος Αλεβίζος, 30 ετών, είχαν παραλάβει τα χρήματα από το υποκατάστημα της Εθνικής Τράπεζας στην Οδό Ευτυχίδου. Λίγα μέτρα πριν τα γραφεία της εταιρείας, στη γωνία των οδών Στράβωνος και Αριστάρχου, μπήκε ένα μηχανάκι, βγήκε από δύο αυτοκίνητα ανάμεσα, σταμάτησε μπροστά μου, σταμάτησε και εγώ, επόμενο ήταν.
Και συνεχεία μπήκαν δύο άτομα μέσα στο αυτοκίνητο, ανοίγοντας την πλαϊνή πόρτα και μας απειλήσαμε με όπλα. Και μόλις σταματήσαμε εμείς, δύο μηχανές που χώθησαν από πίσω κάναμε μια κλίση αριστερά και φύγανε όλοι μαζί. Κάνουμε κάθε προσπάθεια για να μαζέψουμε λεφτά, γιατί για να συμπληρώσουμε τις ανάγκες του Ιδρύματος. Και έρχεται τώρα αυτή η ληστεία και μας αναστατώνει ακόμη παραπάνω από ό,τι θα αναστάτωνε ίσως κάποια μεγάλη εταιρεία που έχει και περισσεύματα. Εμείς περισσεύματα δεν έχουμε. Έληξε μετά από 35 μέρες η εξέγερση των κρατουμένων στις φυλακές του Αγίου Στεφάνου. Αυτή την ώρα, με την εποπτεία του Διευθυντή των Φυλακών, οι 149 κρατούμενοι επιστρέφουν στα κελιά τους. Αποφασιστικό ρόλο στην θετική αυτή εξέλιξη έπαιξε η παρουσία της Διευθύντριας Εκτέλεσης Ποινών του Υπουργείου Δικαιοσύνης, κυρία Ελένη Ρήγα, η οποία χθες όλη τη νύχτα είχε διάλογο με τους κρατούμενους. Όμως, και το επόμενο θέμα μας έρχεται από την Πάτρα. Το θέμα αυτό αφορά στις κινητοποίησεις των εργαζομένων στην Πειραϊκή Πατραϊκή. Νανά. Ναι, Τέρενς. Από τις 12 το μεσημέρι, οι εργαζόμενοι στην Πειραϊκή Πατραϊκή έχουν αποκλείσει την Εθνική Οδό Πατρών Πύργου και τη σιδηροδρομική γραμμή. Το ρεπορτάζ είναι του ανταποκριτή μας στην Αχαϊκή Πρωτεύουσα, Ανδρέα Βρή. Δυναμικά απάντησε σήμερα το Σωματείο των Εργαζομένων της Πειραϊκής Πατραϊκής στην προειδοποίηση της εταιρείας ότι αν δεν γίνουν δεκτοί οι όροι της και δεν επαναλειτουργήσει το εργοστάσιο εντός της εβδομάδος, κινδυνεύει το μέλλον της επιχείρησης με αναστολή λειτουργίας. Στη χτεσινή Γενική Συνέλευση πήραμε απόφαση για δυναμικότερες μάλλον κινητοποίησεις. Και αυτό έγινε μετά από δύο αλλεπάλληλα τηλεσίγραφα, το ένα από την εργοδοσία και το άλλο από την κυβέρνηση. Και τα δύο έχουν τον ίδιο στόχο. Κλείσιμο της Πειραϊκής Πατραϊκής. Εμείς σε αυτό το νομό ανήθικο εκβιασμό θα πρέπει να απαντήσουμε με την ηθική που πρέπει να διέπει το συνδικαλιστικό κίνημα. Την άλλη Τρίτη, το Διοικητικό Συμβούλιο της Ολυμπιακής Αεροπορίας θα αποφασίσει για την τύχη της Olympic Catering. Ο αναπληρωτής, Υπουργός Εθνικής Οικονομίας, κ. Χριστοδούλου, είπε σήμερα ότι η Γαλλική Τράπεζα, που έχει προσληφθεί σύμβουλος για να εξετάσει τις 70 προσφορές που αρχικά υποβλήθηκαν, κατέληξε να προτείνει την πώληση του catering στη Lufthansa. Σε μήνυση εναντίον της Ομοσπονδίας Βενζινοπολών θα προχωρήσει η διοίκηση των ελληνικών δηληστηρίων Αστροπύργου εάν ο πρόεδρός της, που έκανε την καταγγελία για νερωμένο πετρέλαιο, αρνηθεί να δώσει περισσότερα στοιχεία για να διαπιστωθεί αν πρόκειται για νοθεία ή λάθος και σε ποιον οφείλεται αυτό. Ο πρόεδρος της διοίκησης των δηληστηρίων άφησε στη σημερινή συνέντευξη τύπου και κάποιες υπόνοιες για το πού μπορεί να αποσκοπεί η καταγγελία. Η ρεπόρτερ μας Μαρία Μπαλοδήμου ήταν εκεί. Αυτή την εποχή είναι η εποχή κατά την οποία οι πολίτες, τις πολυκατοικίες, στα σπίτια τους προμηθεύονται τα πετρέλαια για θέρμανση από τα πρατήρια. Υπάρχει μια σύμπτωση, δεν την χαρακτηρίζω, την αφήνω μόνοι σας να τη σκεφτείτε. Η σύμπτωση ότι την ώρα που από τα πρατήρια δίδεται αυτό το πετρέλαιο, την ώρα εκείνη εκτοξεύεται και αυτή ο πύραυλος αυτή, ότι από τα δηληστήρια φεύγουν τα καύσιμα με ποσότητες μέσα νερού. Ο Πρωθυπουργός κ. Μητσοτάκης έφυγε σήμερα από την Νότια Κορέα και με ενδιάμεσο σταθμό τη Βομβάη επιστρέφει στην Αθήνα αύριο το πρωί. Συντόμαστε ξανά με την Ουσία Σύνταξης και με τον συνάδελφο Θοδωρή Δρακάκη. Θοδωρή, σε ακούμε και πάλι. Ενδιαφέρουσες συναντήσεις και συνομιλίες είχε σήμερα στην Νότιο Κορέα ο Πρωθυπουργός κ. Κωνσταντίνος Μητσοτάκης με οικονομικούς και επιχειρηματικούς παράγοντες της χώρας. Οι Νοτιοκορεάτες έδειξαν μεγάλο ενδιαφέρον για επενδύσεις στην Ελλάδα και ιδιαίτερα για την αγορά προβληματικών. Ας δούμε τώρα τι μεταδίδει ο Διευθυντής Ενημερώσεως του Αντένα κ. Γιώργος Καράγιώργας, ο οποίος συνόδευσε τον Πρωθυπουργό στο ταξίδι του στην Αποανατολή. Σήμερα στις 3.30 ο δρόμος που οδηγεί από τη Σεούλ στην Ιντζόν έκλεισε για όλα τα αυτοκίνητα. Αφέθηκε ελεύθερος μόνο για τον Πρωθυπουργό της Ελλάδος που πήγαινε να καταθέσει στέφανο αποδάφνης στο μνημείο των Ελλήνων πολεμιστών εκεί που έπεσαν μαχόμενοι. Ο κύριος Πρωθυπουργός και η ακολουθία του μετέβησαν στο Ολυμπιακό Στάδιο, όπου του έδειξαν μια εικόνα ενός πολύ σύγχρονου και υποδειγματικού στάδιου. Ευχαριστώ.
Κατόπιν ο κύριος Μητσοτάκης επήγε σε μια συνοικία της Σεούλ όπου βρίσκεται η εκκλησία του Αγίου Νικολάου και εψάλλει δοξολογία. Να περάσουμε και πάλι στα δικά μας ενώντας τα γεγονότα εδώ στην Ελλάδα. Αλλαγή φρουράς είχαμε χθες στην Κέρκυρα. Η Νέα Δημοκρατία μετά από απόφαση του ανώτατου ειδικού δικαστηρίου κέρδισε μία ακόμη έδρα από τον νομό έτσι. Την θέση του βουλευτή του Πασόκ κ. Σπύρου Καλούδη πήρε ο πολιτικός μηχανικός κ. Αλέξανδρος Δεσύλλας. Και με τους δύο μίλησε ο Χρήστος Εφερλής. Πιστεύω ότι η απόφαση του εκλογοδικείου ήταν δίκαιη, γιατί μας απέδωσε μία έδρα την οποία μας είχε στερήσει ο εκλογικός νόμος. Με τη συγκεκριμένη διάταξη που αχρήστευσε 30.000 και πλέον ψήφους από τη μείζωνα περιφέρεια των Ιωνίων Ίσων. Ερωτήστε τον κύριο Μητσοτάκη, ο οποίος στην προκειμένη περίπτωση έδωσε κατευθυντήρια γραμμή στους δικαστές. Και αν είναι ευθύνη δική του ως πρωθυπουργού να παραβιάζει το Σύνταγμα, είναι επίσης ευθύνη των δικαστών, οι οποίοι δεν είχαν την ηθική ευψυχία, δεν είχαν την ευψυχία να αντιδράσουν. Κύριε Δεσύλλα, από ό,τι ξέρω με τον κύριο Καλούδη είσαστε και προσωπικοί φίλοι. Του πήρατε την έδρα. Πώς νιώθετε? Πράγματι είμαστε προσωπικοί φίλοι από πολλά χρόνια, αλλά νιώθω ακριβώς όπως ένιωθε αυτός, διότι πιστεύω ότι την έδρα τη δικαιούμεθε και μας τη στέρισε ο εκλογικός νόμος. Σήμερα είχαμε πλήρη ρήξη κυβέρνησης ΓΕΣΕ. Στη σημερινή τελευταία συνάντηση που είχε ο Υπουργός Εργασίας με την ηγεσία της Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδος για τις τροποποιήσεις στον νόμο για τις απεργίες, αυτό βέβαια σημαίνει ότι σύντομα θα υπάρξει και νέος γύρος απεργιακών κινητοποιήσεων. Θεωρούμε ότι η επέμβαση αυτή που έχει εξαγγελθεί θα βάλει σε πολύ μεγάλη δοκιμασία τις σχέσεις των συνδικάτων με την κυβέρνηση, θα οξύνει τις κοινωνικές εντάσεις και βέβαια δεν θα συμβάλλει καθόλου στην κοινωνική ομαλότητα που έχει ανάγκη σήμερα ο τόπος. Σε ό,τι αφορά στους τραπεζοϋπαλλήλους, αν μέχρι αύριο το μεσημέρι δεν έχουν δοθεί εξηγήσεις από τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας, κύριο Χριστοδούλου, πάνω στην τροποποίηση του άρθρου 41 του φορολογικού νομοσχεδίου που τους αφορά, η εκτελεστική τους γραμματεία, όπως έχει εξουσιοδοτηθεί από το χθεσινό Γενικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας, θα προχωρήσει σε απεργιακές κινητοποιήσεις. Γαστρεντερολόγοι από την Ανατολή και τη Δύση συναντώνται σε ένα διεθνές συνέδριο που γίνεται τις μέρες αυτές. Σκοπός του συνεδρίου η χάραξη κοινής πορείας, ώστε οι γιατροί να βρίσκονται πιο κοντά στους ασθενείς τους. Στο δεύτερο συνέδριο της Διεθνούς Ενώσεως Γαστρεντερολόγων συμμετέχουν 1.500 επιστήμονες από 40 χώρες. Αντικείμενό του τα σύγχρονα επιτεύγματα στις ενδοσκοπήσεις, στην πυρηνική ιατρική και στις νέες ιατρικές μεθόδους. Το κύριο μήνυμα του συνεδρίου είναι μια νέα εποχή, ένα νέο πνεύμα που καθορίζει μια στενή συνεργασία μεταξύ δύο διαμετρικά αντίθετων ειδικοτήτων, των γαστρεντερολόγων και των χειρουργών. Και νομίζω ότι αυτό είναι προς όφελος και των γιατρών και των ασθενών. Κάνοντας ιδιαίτερη μνήμα για το ρόλο του κυρίου Λιγιδάκη στην πραγματοποίηση του συνεδρίου αλλά και στη διατήρηση της μακροζωίας της Ένωσης, ο κύριος Κλάσεν τόνισε ότι η Διεθνής Ένωση Γαστρεντερολόγων και Χειρούργων είναι η πιο σημαντική ένωση όχι μόνο της Ευρώπης, αλλά πιθανώς όλου του κόσμου. Με την παραδοσιακή πλέον πορεία στην Αμερικάνικη Πρεσβεία μεθαύριο Σάββατο θα κορυφωθούν οι εκδηλώσεις για την 17η επέτειο από την εξέγερση του Πολυτεχνείου. Στο Πολυτεχνείο πήγε σήμερα ο Χρήστος Εφερλής. Χωρίς την έκδοση μέχρι αυτή την ώρα πολιτικού πλαισίου για τον εορτασμό του Πολυτεχνείου, άνοιξε σήμερα η αυλαία των τριήμερων εκδηλώσεων για τη 17η επέτειο της εξέγερσης, με κύριο χαρακτηριστικό την ελάχιστη έως μηδαμινή προσέλευση του κόσμου. Τι συμβολίζει σήμερα το Πολυτεχνείο για εσάς? Να σας πω, το Πολυτεχνείο για μένα συμβολίζει μια έκθεση ελευθερίας. Σήμερα? Και σήμερα ακόμα. Τα σύμβολα δεν πάβουν να έχουν αξία με τον χρόνο. Είναι ένα κίνημα. Συμβολίζει μάλλον μια γενιά περασμένη. Να τους θυμόμαστε που αγωνιστήκανε. Στις παρόδους του Πολυτεχνείου ελάχιστα ήταν και τα τραπεζάκια με το υλικό των φοιτητικών νεολαίων και κομμάτων, ενώ δεν έλειψαν τα παραδοσιακά πλέον στην επέτειο, σουβλάκια και κουλούρια. Βλέπεις το Πολυτεχνείο ότι είναι μια ευκαιρία για να πουλήσεις λουλούδια? Για να οικονομήσω, κάνω κανένα φράγκο. Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΠΟ, με ομόφωνη απόφασή του που ελήφθη πριν από λίγη ώρα, αποφάσισε την διακοπή από τις 25 Νοεμβρίου της διεξαγωγής του πρωταθλήματος της τρίτης εθνικής κατηγορίας ποδοσφαίρου. Η ΕΠΟ επικαλέστηκε οικονομικούς λόγους για τη διακοπή του πρωταθλήματος, ενώ μέσα στις προσεχείς μέρες θα συζητηθεί και το θέμα της συνέχισης των πρωταθλημάτων και της δεύτερης αλλά και της τέταρτης κατηγορίας.
διατηρούνται και αύριο, σχεδόν σε όλη τη χώρα. Οι ίδιες καιρικές συνθήκες με τοπικές βροχές, ισχυρούς νότιο-ανατολικούς ανέμους και κανονική για την εποχή θερμοκρασία. Για αύριο, στις περισσότερες περιοχές της χώρας προβλέπονται νεφώσεις με παροδικές βροχές και πρόσκαιρες καταιγίδες στα δυτικά και νότια. Από το μεσημέρι στη Βόρεια Ελλάδα ο καιρός θα βελτιωθεί. Οι άνεμοι θα εξακολουθήσουν να πνέουν ανατολική-νότιο-ανατολική μέτρη μέχρι ισχυρή και στα νότια πολύ ισχυρή και τοπικά πρόσκαιρα θυελώδης. Με αποτέλεσμα και η θάλασσα στα πελάγινα είναι ταραγμένη μέχρι κυματώδης, ενώ στις νότιες περιοχές πολύ κυματώδης και κατά διαστήματα τρικυμιώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στα βόρεια παιδινά από 4 μέχρι 12 βαθμούς, στα υπόλοιπα υπηρετικά από 9 μέχρι 16 και στις νησιωτικές περιοχές που θα ανέβει λίγο από 13 μέχρι 20 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη αρχικά θα υπάρχουν νεφώσεις με πιθανότητα να εκδηλωθεί και παροδική βροχή, αλλά αργότερα ο καιρός θα βελτιωθεί. Οι άνεμοι θα είναι νοτιοανατολική ασθενής μέχρι μέτρη και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 8 μέχρι 12 βαθμούς. Νεφώσεις με βροχή κατά διαστήματα και πιθανόν πρόσκαιρη καταιγίδα, κυρίως στις πρωινές ώρες, προβλέπονται και στην Αττική. Οι άνεμοι θα παραμείνουν νότιο-ανατολική μέτρη και η θερμοκρασία που δεν θα αλλάξει θα κυμανθεί στην Αθήνα από 13 μέχρι 17 βαθμούς Κελσίου. Σήμερα είχαμε μικρή αλλά ανωδική πορεία τόσο του Γενικού όσο και των επιμέρους δικτών του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Ο Γενικός Δείκτης Τιμών του Χρηματιστηρίου Αθηνών έκλεισε στις 827,79 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο 0,96%. Από τις 126 μετοχές που διακινήθηκαν, 40 έκλεισαν με κέρδη, 68 παρέμειναν σταθερές και 18 υποχώρησαν. Οι τιμές πώλησης των κυριωτέρων ξένων χαρτονομισμάτων θα έχουν αύριο ως εξής. Δολάριο Ηνωμένων Πολιτειών 155,77, Γερμανικό Μάρκο 105,46, Λίρα Αγγλίας 305,25, Ελβετικό Φράγκο 124,02, Γαλλικό Φράγκο 31,13, 100 Yen Ιαπωνίας 119,53 και η EQ 215,71. Ένα παράξενο μωρό έχει να φροντίσει ένα 10χρονο αγόρι. Για λίγο όμως. Γιατί το σπάνιο γεράκι που βρήκε πληγωμένο στη Φτερούγα ο μικρός Γιώργος Ζαλοκώστας θα το παραδώσει στο καταφύγιο Αγρίων Πτηνών στην Αίγινα. Το ρεπορτάζ είναι της Βιβής Κόλτσιου. Το κατάφερε. Για πες μας λοιπόν, πώς το βρήκες το γεράκι. Το γεράκι έπεσε πάνω μέσα στην οβλή του παππού μου και ήταν δικιά μου ιδέα να το πιάσουμε γιατί φαίνονταν και χτυπημένο. Ήταν πολύ χτυπημένο. Δεν μπορούσε να την κλείσει τη ρούχα του, γι' αυτό έπεσε. Ξέρεις πώς θα πρέπει να το φροντίσεις. Ναι. Του δίνω κρέας ομό που να μυρίζει αίμα, γιατί χωρίς αίμα του δώσα και δεν το φάγε. Φαίνεται πως αυτό το γεράκι είναι θηλυκό, επειδή τα ρουθούνια είναι προς τα κάτω. Να πνέει έτσι. Ενώ στο ασθενικό τα ρουθούνια είναι από εδώ πάνω. Θα ήθελες να το κρατήσεις. Θα ήθελα πολύ να το κρατήσω, αλλά δεν θέλω να τα κρατά φυλακισμένα τα ζώα. Στις 11:20 θα είναι κοντά σας με τις νυχτερινές ειδήσεις ο Θοδωρής Δρακάκης και η Τζέλα Παυλάκου. Κυρίες και κύριοι, ευχαριστούμε που επιλέξατε πάλι εμάς για την ενημέρωσή σας. Ευχές για ένα όμορφο βράδυ.